Και πάμε, σας παρακαλούμε πολύ, να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τζούμα, το γνωστό ηθοποιό. Και κύριε Τζούμα, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τζούμα. Καλημέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Τζούμας? Όχι. Δεν ακούει ο κύριος Τζούμας? Δεν. Λοιπόν, παιδιά, επιστροφή παρακαλώ, φτιάξτε τον κύριο Τζούμα, διότι εδώ προεκλήθη ένας άλλος θες με τη δηλώση του κυρίου Τζούμα αναφορικά με τις γυναίκες. Έδωσε μια συνέντευξη στο πρωινό εδώ και είπε ο κύριος Τζούμας, ισχυρίστηκε πως η γυναικοκτονία στην Ελλάδα οφείλονται στο γεγονός ότι οι γυναίκες μιλάνε πολύ. Βέβαια, χθες στο Sky ο κύριος Τζούμας μίλησε για μαύρο χιούμορ. Και μάλιστα μίλησε για τον Μητροπολίτη Κοζάνης, ο οποίος κάνει μια ανεκδίγητη δήλωση επίσης προηγουμένως, που μιλούσε για το πώς ανέχεστε τις γυναίκες, δεν ξέρω τι, σε μια χώρα που είχε 17 γυναικοκτονίες μόνο το 2021, έτσι. Δεν είναι δηλαδή απλό το θέμα, ακόμη και. Πρώτα απ' όλα, εμείς θεωρούμε και το συζητούσαμε με τον Παναγιώτη, δεν μπορείς να κάνεις ούτε μαύρο χιούμορ, ούτε γκρι χιούμορ, δεν ούτε άσπρο χιούμορ. Δεν χωρά κανενός είδους χιούμορ οι γυναικοκτονίες. Και όχι μόνο, έτσι, όλες οι δολοφονίες και τα λοιπά. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βαρύτητα στο λόγο τους, δημιουργούν στερεότυπα στις νεότερες γενιές που, έτσι, αν τα ακολουθούν, αναπαραγάγουν ουσιαστικά ένα φαινόμενο το οποίο είναι εντελώς εκφυλιστικό για την κοινωνία. Ο τρόπος συμπεριφοράς απέναντι στις γυναίκες. Εμείς γιατί επιλέξαμε να βγάλουμε τον κύριο Τζούμα και τον ευχαριστούμε πολύ, αν τον έχουμε τον κύριο Τζούμα. Για να αποσαφηνίσει ο άνθρωπος και να εξηγήσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα επίπεδο ηθοποιός, ως πρόσωπο, έχει καταγράψει όλα αυτά τα πράγματα, χρόνια πράγματα. Σημασία έχει να πει, δηλαδή, για ενδεχομένως να καλέσει με έναν τρόπο να εξηγήσει τι είναι αυτό. Ο ίδιος θα μας πει σε πολύ λίγο. Κύριε Δατσόπουλε, τι λέτε εσείς? Μια ένα σχόλιο θέλουμε από εσάς. Πρώτα απ' όλα να πω ότι τον Κωνσταντίνο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τον εκτιμώ πολύ. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ατυχής η δήλωση. Κυρίως επειδή συνδυάστηκε, δεν ήταν ένα απλώς ανάλαφρο αστείο, αλλά συνδυάστηκε με τις γυναικοκτονίες. Να υπενθυμίσω μονάχα ότι όλες οι γυναικοκτονίες ήταν φρικτές, ορισμένες ήταν ιδιαζόντως ιδεχθείς. Δηλαδή, και μόνο να σκεφτεί κανείς την περίπτωση της γυναικοκτονίας στη Ρόδο, της άμυρης εκείνης κοπέλας που αφού την κακοποιήσανε με κάθε δυνατό τρόπο, την πετάξανε ζωντανή στη θάλασσα. Δηλαδή, είναι ανατριχιαστικές περιπτώσεις. Θα έλεγα ότι είναι ο ορισμός της αμετροέπειας το να συνδέσουμε τις γυναικοκτονίες με οποιοδήποτε γραφικό χαρακτηριστικό του στυλ μιλάνε οι γυναίκες ή ροχαλίζουν οι άντρες ή δεν βγάζουν τις κάλτσες τους. Νομίζω, όλα αυτά έχουν μια αβάσταχτη ελαφρότητα. Έτσι, είναι συνετό. Την οποία δεν τη σηκώνει το ίδιο το θέμα. Επειδή έχουμε τον κύριο Τζούμα. Η φρίκη του θέματος. Έχουμε τον κύριο Τζούμα, μας ακούει να μιλάμε χωρίς τη δική του παρουσία. Σωστό. Κύριε Τζούμα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα να σας πούμε ότι όχι μόνο σας θαυμάζουμε όλοι ως καλλιτέχνη και στον χώρο του πολιτισμού και όλοι οι συνάδελφοί μας. Όμως, ξέρετε, ακούγοντάς σας χθες, έτσι λιγάκι μας ξένησε αυτό το χιούμορ. Και θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς. Δεν ακούστηκε ως χιούμορ, κύριε Τζούμα, να σας πω την αλήθεια. Συνέβη. Πρώτον, είχα εκνευριστεί διότι αργήσε πάρα πολύ να εμφανιστεί ο διευθυντής φωτογραφίας και με δουλειά στη Συγκρού και ρίχνανε το σταθμό στη θάλασσα κτλ. Δεύτερον, η αργία μητήρ πάση κακίας. Τρίτον, αποφάσισα να το παίξω κακό παιδί. Διότι αν σας έρθει κανονικά, όπως όλα το πιστεύω εξάλλου, ότι τι σχέση έχουν οι γυναίκες αν είναι φιλέρες με τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα κτλ. Ήταν μια εκπομπή όπως όλοι. Αποφάσισα λοιπόν για πρώτη φορά στη ζωή μου το παίξω κακό παιδί. Θα πω κόντρα πράγματα, εκείνα που δεν πιστεύω. Το ίδιο ισχύει και για τον Ενλευκό. Έχω να κάνω εκπομπή καθημερινή μία ώρα από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Τρεις μήνες. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση, ας πούμε. Κάποιος μου είπε ότι χτες είπε ο Ελευκό δεν έχει καμία σχέση. Μα φυσικά δεν έχει καμία σχέση. Αυτό έλειπε να έχει καμία σχέση με αυτά που κύριε Τζούμα, ξέρετε. Ξέρετε, ακούγοντάς σας ο κόσμος και εμείς και οι γυναίκες, εδώ και οι συνάδελφοι, παρακαλώ να δούμε όλο το πάνω. Εγώ δεν το θεωρώ μόνο ατυχές σχόλιο. Ξέρετε, μας ξένησε λίγο, κύριε Τζούμα, διότι ούτε ως μαύρο χιούμορ, ως black humor, είναι εύκολο να το δεχθεί κάποιος. Νίκο, εμένα δεν με ξένησε μόνο, εμένα με εξόργησε. Κύριε Τζούμα, η αλήθεια είναι ότι δεν χωράει σε χιούμορ σε κάτι. Με εξόργησε, προφανώς, σαν γυναίκα. Μπράβο, μπράβο. Κάνετε χιούμορ με κάτι το οποίο είναι μια παγκόσμια μάστιγα.
που έχει εξελιχθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Κάποιος για τους κανιβάλους, δεν είμαι κανιβάλος. Έχω τρεφερότητα και τα μετανάστες, συνέχιζε τα παιδιά. Θέλατε να κάνετε τρέντ, τάση, τη δολοφονία. Αυτό εγώ το θεωρώ εξοργιστικό. Ούτε ατυχία στο σχολείο σας, ούτε τίποτα άλλο. Κατάπτυστο για μένα. Ελάτε, με συγχωρείτε, αλλά ήταν κατάπτυστο. Ελάτε, κύριε Τζούμα. Καλά, για εσάς ήταν κατάπτυστο. Και για όλες τις γυναίκες. Σε όλη την εκπομπή, στα τρία βιβλία που έχω γράψει, πού υπάρχει ο παναμικρός πυγμός εναντίον των γυναικών. Πού υπάρχει ο ψόγος. Δεν σας ακούω να λέτε να ανόητη. Όχι, κύριε Τζούμα, με συγχωρείτε. Όχι, ανόητη. Όχι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρα από οποιονδήποτε καταρχήν ο χαρακτηρισμός ανόητη για τη συνάδελφο δεν είναι δόκιμος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Δεν το λαμβάνω υπόψη. Όχι, ούτε εγώ, αλλά δεν είναι έτσι. Δεύτερον, κύριε Τζούμα, σας άκουγαν, άκουσαν οικογένειες ανθρώπων που έχουν χάσει τις γυναίκες, τα παιδιά τους, τη μάνα τους, τη γυναίκα τους, δεν ξέρω τι. Αυτούς έπρεπε να σκεφτείτε κατά τη γνώμη μου. Όχι, δεν έπρεπε να του σκεφτώ. Αυτοί γιατί? Έπρεπε να σκεφτούν εμένα τα όχι που έχω πει σε χιλιάδες πράγματα της καθημερινής ζωής στην Αθήνα και γι' αυτό έκανα εκπομπή στο ραδιόφωνο τόσα χρόνια. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, όπως είπε ο συνάδελφος Διοβάρας προηγουμένως. Γι' αυτό και υπάρχει ένσταση. Στερνή μου γνώση, είχα πρώτα και τα αργία μη τρυπάσει κακία. Κύριε Τζούμα, εσείς θέλετε να ανακαλέσετε ή να διορθώσετε αυτό που είπατε χθες? Δεν ισχύει τίποτα από ό,τι είπα. Άλλοτε είπα χτες, άλλοτε από την Κυριακή, άλλοτε από την ερχόμενη την Πέμπτη. Εσείς θεωρούσατε και θεωρείτε, κύριε Τζούμα, ότι δεν πρέπει να πείτε ένα συγγνώμη στις οικογένειες που έχουν υποστεί. Ποιες οικογένειες? Αυτή τη βάσανο. Σιγά σιγά ρε παιδιά. Άντε προπαθώ εδώ πέρα. Σιγά στις οικογένειες. Ποιες οικογένειες? Τι λέτε, κύριε Τζούμα? Στις οικογένειες που έχουν χάσει παιδιά, το λέτε αυτό? Στις οικογένειες που έχουν σκοτωθεί οι γυναίκες. Βγάζει παιδιά που βλέπουν τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχουν το καλύτερο να κάνουν στη ζωή τους. Τι λέτε, παράγαλο. Τώρα, κύριε Τζούμα, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν είστε σε παραλήρημα. Πραγματικά με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό. Αυτό όντως είναι τώρα μια παραλήρηματική. Δεν καταλαβαίνει τι εσύ να είσαι σύμφωνα με το παιδί του συστήματος. Εσύ θεωρείτε συστημικό. Θεωρείτε συστημικό το να υπερασπίζεται κάποιος το γεγονός ότι σκοτώθηκαν γυναίκες, 17 γυναίκες, και να μου λέτε ότι μπορεί να είναι στοιχείο που οδηγεί στο έγκλημα η φλιαρία της γυναίκας? Είναι συστημικό στοιχείο ή είναι συστατικό της ανθρώπινης ύπαρξης? Σε καμία περίπτωση. Τότε... Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Γι' αυτό μιλούμε, κύριε. Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Ούτε αν είναι δυνατόν να μιλάνε γυναίκες επειδή. Εσείς βλέπετε ένα μετανιωμένο άνθρωπο. Δεν είναι επειδή οι άντρες είναι φλιαρίες. Κύριε Τζούμα, για τη χθεσινή σας δήλωση περί γυναικοκτονιών κτλ. Ότι μιλούν πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι? Εναντίον των γυναικοκτονιών, υπέρ των γυναικών, λατρεύω τις γυναίκες. Τίποτα άλλο. Κύριε Τατσόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Όπως κάθε άνθρωπος. Ορίστε, είναι αντιφατικός όπως κάθε άνθρωπος. Άλλα λέει στην παρέα του, άλλα λέει τα καλά του, άλλα λέει μπροστά στην τηλεόραση. Κύριε Τατσόπουλε, τώρα ορίστε. Το σχόλιο σας. Όχι, είναι και ρηστικό. Νιώθω... Νιώθω πάρα πολύ. Τόνο, νιώθω πάρα πολύ άσχημα, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό μου πρόσωπο. Νιώθω ότι ήταν η κλασική περίπτωση του χειροτερεύω μία ατυχή δήλωση με μία καινούργια δήλωση. Ατυχέστερη. Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος ότι εντάξει, κατάλαβε ότι αναφερόσασταν στις οικογένειες που είχαν θύματα. Που είχαν θύματα και όχι στις οικογένειες γενικώς που παρακολουθούν. Δεν έχουν βρεθεί καμιά γυναίκα ως θύμα. Τελείωσε. Άλλο λέμε, κύριε Τζούμα. Λέμε για τις οικογένειες που έχουν θύματα γυναίκες. Που έχουν θύματα γυναίκες. Για αυτές τις οικογένειες λέμε. Εγώ προσπαθώ να σας το καταλάβετε. Αυτό προσπαθώ. Μπορεί να μην την είμαι σαφής. Τι να σας πω. Δεν έχω τίποτε εναντίον των γυναικών. Ναι. Γιώργο, κάτι ήθελες να πεις, Γρηγόρη? Νομίζω ότι το έχει κλείσει ο κ. Τζούμας. Δεν χρειάζεται να παράγουμε όλο αυτό το discourse. Υπάρχει μια δυσκολία επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται. Τελείως. Ήταν μια ατυχής δήλωση, την ανακάλεσε. Εντάξει. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι λήξαν το θέμα, γιατί δεν χρειάζεται και να αναπαράγεται. Μα λες που το κάνει το θέμα. Κύριε Τζούμα, εμείς σήμερα σας βγάλαμε. Δεν ήμουν σε καμία λέσχη που δεν είχε μέλος σε μένα. Δηλαδή είμαι αντιφατικός όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο Γκράουτσο Μάρξ. Αν είναι δυνατόν.
Κύριε Τζούμα, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τζούμας. Τα σχόλια βεβαίως και τα συμπεράσματα είναι των τηλεθεατών. Εμείς βγάλαμε τον κύριο Τζούμα για να ζητήσει μια συγγνώμη ή να ανακαλέσει αυτό το οποίο είπε χθες. Ο κύριος Τζούμας είπε βεβαίως ότι δεν είμαι εναντίον των γυναικών και τη στηρίζω κτλ. Αλλά λιγάκι μπέρδεμα λίγο. Όχι, είναι ατυχής και η δεύτερη δήλωση. Είναι ατυχής. Ναι, δεν το διορθώνει. Δεν το διορθώνει. Γνωρίζοντας τον κύριο Τζούμα, νομίζω ότι ερμηνεύονται όλα αυτά. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς, επειδή απευθυνόμαστε σε μια κοινωνία η οποία λειτουργεί με στερεότυπα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να αλλάζουν, είναι ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν στο χρονοδούλευμα όχι τη ιστορία. Στην βαθιά κατάψυξη έτσι. Και πλέον η κοινωνία να ξέρει πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά της και συμφωνώ τα αγόρια ειδικά. Εμείς κυρίες και κύριοι δώσαμε την ευκαιρία στον κύριο Τζούμα. Επειδή εγώ παιδιά παρακολουθώ αυτό το ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια και έχω ζήσει οικογένειες που έχουν χάσει παιδιά και τους έχω δει πώς είναι μέσα στα δικαστήρια κτλ. Μου είχε ανέβει πίεση. Μου είχε ανέβει πίεση. Είναι γιατί σκέφτομαι τη μάνα της στο παλούδι που την έβλεπα να κάθεται εκεί απέναντι τόσο καιρό. Γιατί σκέφτομαι τη μάνα της κοπελιάς στη Βολέγανδρο και μου γυρνάει το κεφάλι. Συγγνώμη, είναι δύσκολη. Και λυπάμαι γιατί είναι ένα πρόσωπο που το σέβομαι τον κύριο Τζούμα. Πολύ δύσκολη η επικοινωνία μας. Νομιμοποιούν και την ενδοοικογενειακή βία. Όχι, είμαστε κατά. Αναφανών κατά. Αυτά είναι απαράδεκτα. Τώρα, εάν. Μόνο για να κλείσω. Να τα συζητήσουμε και να τα αποβάλουμε όλα αυτά τα αρνητικά στη λειτουργία της οικογένειας και της ίδιας κοινωνίας. Όχι στη σιωπή και να συμφιλειωθούμε. Με το αυτονόητο. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Τζούμας, αυτά που είπε. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 3-4 λεπτά επιστρέφουμε.